Και στον βλέπουμε ήδη τον κύριο Καρατζαφέρη, ο οποίος συναντήθηκε με τον κύριο Παπαδήμο και ακούμε τι δηλώνει. Χρειάζεται μια ενίσχυση. Θέλει ένα πιο ευλίγιστο σχήμα και σαφέστατα περισσότερο χρόνο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις που έρχονται. Παρέδωσα στον κύριο Πρωθυπουργό μια επιστολή με τις σκέψεις μου. Συζήτησα μαζί του για την Τρόικα και την εν γέννη συμπεριφορά απέναντι στα τρέχοντα θέματα. Συμφωνήσαμε σε μια σειρά θεμάτων. Αύριο έχω τη συνάντηση με τους Τροϊκανούς. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια θέματα από αυτά τα οποία πρέπει να δρομολογηθούν, να δρομολογηθούν. Πρέπει να επιταχύνουμε τις διορθωτικές αλλαγές, γιατί ο Μάρτιος είναι πάρα πολύ κοντά και το Μάρτιο η χώρα δεν θα χρειαστεί μόλις 8 εκατομμύρια. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, υπάρχει ένα πρόβλημα. 8 δισεκατομμύρια. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Υπουργό, το δικό σας που μετέχει στο Υπουργείο Υποδομών, ο οποίος είπε ότι δεν θα εφαρμοστεί το νομοσχέδιο του κ. Ραγκούση για το θέμα των ταξί. Αυτό το συζητήσατε με τον Πρωθυπουργό. Σας ρωτάω, γιατί οι συνεργάτες του κ. Ραγκούση δίνουν κάποιες διαρροές ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πελατειακές συντεχνίες, να εξαιρούνται πελατειακές συντεχνίες από το άνοιγμα των επαγγελμάτων. Νομίζω στον κ. Ραγκούση έχει απαντήσει ο κύριος Ρέπας, παλαιότερος στο ΠΑΣΟΚ και προφανώς και πιο έμπειρος. Εσείς συζητήσατε με τον κύριο Παπαδήμου τι θα γίνει με τα ταξί? Δεν πήγαμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά αύριο πιστεύουμε την Τρόικα ότι θα ολοκληρωθεί η πολύ καλή συζήτηση που έκανε ο υπουργός μου. Ανασχηματισμό τους θέλετε να κάνετε? Πιο ευέλικτο σχήμα. Μιλάω για πιο ευέλικτο σχήμα. Πείτε το ανασύσταση. Τώρα.